Το εικόνιο επέλεξε για την τελευταία ημέρα του προεκλογικού του αγώνα ο Πρωθυπουργό τη Τουρκία Αχμέντα Βούτογλου. Θέλοντα να επαναφέρει το κόμμα Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη σε θέση απόλυτη κυριαρχία, ανέβασε κατά πολύ του τόνου. Εξαπέλυσε ευθείε επιθέσει εναντίον όλων των κομμάτων τη αντιπολίτευση. Την ημέρα των εκλογών θα σπάσουμε κάθε ρεκόρ εικόνιο. Θα του δώσουμε ένα μάθημα. Θα μάθουμε στον πώ να λέει ναι. Θα κάνουμε το Κιλιτζ να ξεχάσει το αντιπολιτευτικό μπλοκ. Θα δώσουμε στο κουρδικό ΧΑΝΤΕΠΕ ένα μάθημα για την τρομοκρατία. Δεν θα τα κάνουμε όλα αυτά. Από την πλευρά, το Κεμάλ Κιλιτζ Ντάρογλου, Προέδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, περιόδευσε στη Σμύρνη, από όπου απευθύνε κάλεσμα για μαζική προσέλευση στα εκλογικά τμήματα. <Τι> την 1η Νοεμβρίου θα πάμε στι κάλπε. Πρέπει να πάμε όλοι. Πρέπει να αλλάξουμε την τύχη τη Τουρκία. Η Τουρκία δεν πρέπει να αφαιθεί σε πολιτικού που νοιάζονται μόνο για τα δικά του συμφέροντα και των οικογενειών του. <Τι> 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 στι κουρδικέ περιοχέ πέρασε τι τελευταίε ώρε του προεκλογικού αγώνα ο Σελαχατίν Ντεμιρτά που στην προηγούμενη αναμέτρηση κατάφερε να ξεπεράσει το όριο του 10%. Για πολλωστή φορά στο στόχαστρό του βρέθηκε ο Ρετζέπτα Γκί <Τι> <Περδογάνς. Τι> Βρισκόμαστε τώρα σε σταυροδρόμι. Είτε η Τουρκία θα προχωρήσει στην αρχή του ενός ανδρός ένα καταπιεστικό και δικτατορικό καθεστώς, είτε θα κατευθυνθεί σε έναν δρόμο δημοκρατικό, με δυσκολίες μεν, αλλά με δημοκρατικές λύσεις.